Επειδή σεβόμαστε. Και μετά λίγο πιο πολύ. Επειδή σεβόμαστε. Σημαντικό. Παιδιά. Επειδή καμία συζήτηση για το φαγητό. Μπράβο όμως, που νηστική καταφέραμε και κάναμε αυτή την εκδήλωση. Ένα και δεύτερο. Κάτι ακόμα. Σα συγκετεύω, κάτι ακόμα. Πρώτον, αυτό που είπε ο Ηλίας. Παιδιά, σα παρακαλώ να πω κάτι. Πρώτον, μπράβο. Συγχαρητήρια που το κάνουμε αυτό με μηδέν. Και δεύτερον, που ήμασταν έτσι όπως ήμασταν και καταφέραμε, γιατί το νιώσα, τα αφήσαμε όντως όλα έξω. Και ήρθαμε εδώ. Είναι ομάδα. Ήτανε. Το νιώθετε όλοι. Το νιώθετε όλοι. Είδες που είπα θα κερδίσουμε. Μια φορά είπα θα πάμε και θα κερδίσουμε. Ακούσετε να μιλήσω, αλλά να μην με διακόψει κανένας. Αυτό που λέει ο Στάθης είναι πολύ σημαντικό. Να μην με διακόψει κανένας, μιλάμε. Γιατί κάνουμε σαν κότες σε κοτέτσι. Αυτό είμαστε, κότες σε κοτέτσι. Ξεκινάμε και μιλάμε όλοι. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Να πω κάτι και να πω κάτι. Τα πρώτα ματσαρίσματα είπα εγώ να κάνουμε εύκολα ματσαρίσματα όπως κάναμε πέρσι σε όλο το Survivor. Και τα κάναμε. Και τα κάναμε. Ωραία. Χάσα... Μισό λεπτό. Μάλιστα, ωραία. Μισό λεπτό. Ας πήρα... να ολοκληρώσει. Πήραμε και χάσαμε δύο φαινομενικά σίγουρους πόντους εμένα και της Κατερίνας. Και πάλι όμως είμαστε στο 6-6. Χαμένοι δεν είμαστε. Είμαστε στο 6-6. Στα δεύτερα ματσαρίσματα αφήνουμε το χειρότερο του παίκτη τον Γκρις έξω, τη δεύτερη χειρότερη τη Μαργελένα έξω. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να παίξουν και βιάζονται. Παιδιά, δεν είναι έτσι που σκεφτήκαμε. Δεν το σκεφτήκαμε. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Έλα κάτσε εδώ, μη φεύγεις, μη λες κάτι, κάτσε εκεί. Γιατί όταν εγώ είπα να πάρω τη Μαργαλένα, μου λένε ότι... Μπορείς δεν μπορείς να σταματήσεις λίγο να μου πει ο Στέλιος. Ο μισθοφόρος δεν ήταν κακός. Ο μισθοφόρος δεν ήταν κακός. Άρα, κάναμε ένα λάθος που αφήσαμε τον Γκρις έξω, αλλά αντί της Μαργιαλένας επιλέξαμε τον μισθοφόρο. Ναι. Στην τελευταία με άγχωσε. Όχι, εγώ δεν άγχωσα. Απλά ήταν μέχρι να το βρω. Εγώ ήξερα ότι θα κάνει τα λάθος. Και αγχώθηκε πάνω. Πάραγε την κάτω και πετύχε με δοκάρι. Ναι, είχε 3-4 δοκάρια. Είχε 3-4 δοκάρια. Και πρόσεξε. Δεν είναι ότι έριχνε κακά. Απλά έριχνε σε λάθος στόχο την ταραχή τη. Έπρεπε να ρίξει. Ναι, πρώτη από το παζ. Και στο τούνελ βγήκα πρώτη και στο παζ. Και πριν πρώτη θα βγαίνει, απλά έκανε δύο λάθη που σε πήγαν πίσω. Παιδιά, κερδίσαμε. Αυτό έχει σημασία. Επιτέλους το φάμε. Καταλαβαίνετε. Έσπασε το. Πρέπει να σπάσει. Δεν γίνεται μόνο εμείς να είμαστε άστοχοι. Η γκίνια, έσπασε η γκίνια. Βγάζεις ένα καλό αγωνιστικά παίχτη απ' έξω. Γιατί κάνουμε ήρεμα όταν έρθει ήρεμα. Την ώρα. Γιατί, γιατί δεν με αφήσατε να μιλήσω, για, παιδιά. Να σου πω, γιατί άμα είναι μια κάμερα και μπορούσαμε να... Αν υπήρχε μια κάμερα και μπορούσαμε να δούμε πώς κάνουμε όταν είναι ματσαρίσματα, θα γέλαγε ο κουτσαγελάκατε με τον εαυτό μου. Να σας πω κάτι. Όλοι μιλάμε με βάση. Θέλω να ανεβάσω εγώ τα στατιστικά μου, θέλει να ανεβάσει αυτό τα στατιστικά. Εγώ έτσι το παίρνω. Εγώ έτσι το παίρνω. Νίκο, αυτό που λέω δεν εγώ έτσι το παίρνω. Μπορεί να μην το δέχεσαι. Είναι γνώμη μου. Σου λέω τα μάτια, μα αφήνει να τα τελειώσω. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι το βλέπω. Βλέπει ότι, παράδειγμα, μην το λε γενικά. Πιστεύει ότι παίρνει μάτια για να έχει στατιστικά. Παίρνει ό,τι μάτς σου δίνουν. Πιστεύεις ότι παίρνω μάτς για να βάζεις. Ναι, αυτό πιστεύεις. Ναι, όλοι. Και εγώ και εσύ και αυτός και αυτός όλοι. Και τα κορίτσια όλοι. Έτσι το βλέπω. Ήταν να σε κομμάτια γιατί άλλασε την καλύτερη τσουνα. Γιατί αν έπαιρνα στατιστικά, δεν θα έπαιρνα τον Κότσι και θα έπαιρνα τον Γκρις που μου λέγανε.